δεύτερο φιλικό παιχνίδι σε ένα 24ωρο, διαφορετική ομάδα, τα συμπεράσματά σας. Είπα και χτες, σχεδιάζουμε αυτά τα δύο παιχνίδια γιατί υπάρχουν αρκετοί παίκτες όποιοι χρειάζονται αυτά τα παιχνίδια. Και χτες και σήμερα είδα όλους αυτούς που μπορώ να υπολογίζω για το, για το επόμενο επίσημο παιχνίδι. Έχοντας δει τους παίκτες σας σε αυτά τα δύο φιλικά, μπορούμε να πούμε ότι έχετε κατασταλάξει σε αυτούς που μένουν, σε αυτούς που φεύγουν, γιατί υπάρχει ένα θέμα καθάρισης του ρόστερ, είναι υπεράριθμο. Ναι, έχουμε καταλήξει, έχουμε μιλήσει με τους παίκτες και ήδη είναι ενημερωμένοι ότι για αυτούς που δεν τους υπολογίζουμε, ξέρουν και ήδη πίνει. Coach, ο ΠΑΟΚ και έκανε επιθέσεις, αλλά και δέχτηκε αρκετές επιθέσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Πώς το είδατε όλο αυτό? Κοιτάξτε, και χτες και σήμερα υπήρχαν κάποια καλά πράγματα και αρκετά πράγματα που δεν μου αρέσαν. Πρέπει πολλά πράγματα να διορθώσουμε. Είναι ακόμα αρχή. Από την μία πλευρά είναι και λογικό, γιατί έχουμε αρκετούς καινούριους παίκτες, οποίοι δεν έχουν ακόμα ρυθμό αυτό που περιμένουμε. Έχουν αργήσει, όπως γνωρίζετε και ήδη. Αυτό που θέλω εγώ, δουλεύουν σκληρά. Υπάρχουν κάποια τακτικά πράγματα, οποία και χτες δεν ήταν εκεί που τα ήθελα και σήμερα περισσότερο. Αλλά okay, είχαμε σήμερα ένα δυνατό αντίπαλο, μια καλή ομάδα, οργανωμένη, οποία μας δυσκόλεψε περισσότερο, αλλά συνεχίζουμε, έχουμε 5-6 μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι και προγραμματισμό είναι αυτό, να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι που είναι την άλλη Πέμπτη. Επιλέξατε σήμερα να δώσετε και στο Μπρίκιτς και στο Γκάνια σε 90 λεπτό. Είστε ευχαριστημένος με βάση φυσικά την κατάσταση που είναι, έτσι, και σε αυτή τη χρονική στιγμή? Είμαι ευχαριστημένος γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν αργήσει και κάνουν προσπάθεια, όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι παίχτες. Όπως είπα, και αυτοί και οι κάποιοι παίκτες που είναι από την αρχή εδώ, πρέπει κάποια πράγματα να διορθώσουμε. Πάντα μένω σε αυτό, γιατί εκεί που θέλουν είναι η ομάδα μου, δεν ήμασταν ακόμα. Ξανά λέω, είναι και φυσιολογικό, μπορεί να έχω κάποιες απαιτήσεις λίγο παραπάνω από αυτό που αυτή τη στιγμή μπορούν να βγάλουν, αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουν ακριβώς αυτό το τρόπο του παιχνιδιού που θέλω εγώ. Coach, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε το σκεπτικό της χρησιμοποίησης του Ματθαίου? Ένα νεαρό παιδί, πρώτη εμφάνιση. Κοιτάξτε, το Ματθαίου χρησιμοποίησαμε, ήταν από την αρχή ότι είναι σε ένα από τα δύο παιχνίδια. Σήμερα μπήκε αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του Τσίμιροτ. Υπάρχει ένα νόμο που μετά από όταν παίζουν οι παίκτες 24 ώρες πρέπει να περάσει να μπορούν να παίζουν και το επόμενο παιχνίδι. Ο μοναδικός όποιος δεν έχει παίξει χτες ήταν ο ίδιος και δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον όποιος ήταν στο πάγο. Γι' αυτό το λόγο μπήκε και ο ίδιος αμέσως, γιατί τραυματίστηκε ένας βασικός παίκτης. Γιατί πέρατε τον Ματθαίο και όχι κάποιον νεαρό, τον πιστεύετε, τον έχετε στο μυαλό σας για φέτος ή απλά? Όχι, το πιστεύω, το γνωρίζω, ξέρω τι μπορεί να δώσει. Πιστεύω και σήμερα ήταν θετικός, μπήκε μέσα, είχε τράσος, είχε αυτά τα θετικά στοιχεία. Βέβαια είναι ένας νέος παίκτης, ο οποίος έχει μέλλον, έχει καλό μέλλον μπροστά του και είναι σοβαρό παιδί, δουλεύει. Αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί και όχι μόνο αυτός, υπάρχουν και άλλα παιδιά στη ΚΑΠΑ 20, οποία κάτι σ' άποψη μου αξίζουν ευκαιρίες και αν τα υπάρχει και χρόνο και κάποια άλλα παιχνίδια φιλικά, σίγουρα τα πάρουμε και άλλα. Ανεξάρτητα αν είναι υποκειμενική άποψη, με την έννοια ότι είστε προπονητής του ΠΑΟΚ, τον γκολ του Κλάους πώς θα είδατε? Εντάξει, είναι η ικανότητα του παίχτη. Είδατε ότι γυρίζει, είδατε τον τερματοφύλακα, τον κρέμασε, έκανε πολύ ωραίο γκολ. Okay. Είναι κάποια πράγματα οποία κάποιοι παίκτες έχουν, κάποιοι δεν έχουν. Μιλήσαμε χθες για τον Κλάους, σας είπα τη γνώμη μου και είναι ο αρχηγός της ομάδας και είναι ένας καλός επιθετικός. Και επειδή είναι η τελευταία ευκαιρία που σας βρίσκουμε πριν το ταξίδι στην Τυφλίδα, χθες είπατε κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση ενός επιθετικού. Υπάρχει κάποια εξέλιξη ή να περιμένουμε? Όχι, θα περιμένετε. Δουλεύουμε από την αρχή του μεταγραφικού περίοδου.
μας έχει μείνει και αυτή τη θέση και πιστεύω ότι θα φέρουμε και τον ένα παίκτη σε αυτή τη θέση, ο οποίος βέβαια όποιος και να είναι και όποιος και να έρθει πρέπει να διεκδικήσει την θέση του. Μπορώ να διευκρινίσω για κάτι για να μην κάνουμε λάθος. Όχι, μια τελευταία ερώτηση. Είπατε στην αρχή ότι έχουν ενημερωθεί ποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται. Έχει κλείσει δηλαδή ή μιλάμε για νέες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ίσως από αυτούς που μπορεί και να αγωνίστηκαν? Κοιτάξτε, έχει κλείσει εκτός, όπως γνωρίζετε, σας είπα ότι μπορεί να κάνουμε μία μεταγραφή του ένα επιθετικού. Αλλά άλλες θέσεις έχουμε εκτός αν κάποιος φύγει. Αν κάποιος φύγει και είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε και κάποια άλλη θέση.